Να καλωσορίσω τον Περιφερειάρχη και εγώ. Η αλήθεια είναι, βέβαια, ακόμα δεν έχει αναλάβει ότι τον πήρα τηλέφωνο και τον σήκωσε στον πρώτο τόνο. Δεν χτύπησε δεύτερη φορά. Εύχομαι, κύριε Περιφερειάρχη, όλη την τετραετία να το σηκώνετε ακριβώς με δύο τρόπο. Αμέσως αμέσως δέχτηκε το κάλεσμα. Εγώ δεν θα πω Περιφερειάρχη, θα πω αγαπητέ φίλε Γιώργο. Είναι για μένα μεγάλη χαρά, γιατί βλέπεις ότι ήρθε ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός από τις σχολές οδηγών. Νομίζω ότι και ξέρω ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση όταν πάνω από 10 μήνες, αν δεν κάνω λάθος, δεν δίνονται εξετάσεις. Υπολογίζω πάνω από 100.000 κόσμος περιμένει σήμερα το δίπλωμά του. Άρα νομίζω ότι είναι ένα θέμα που ξεπερνάει τις σχολές οδηγών, είναι και θέμα της κοινωνίας να βρεθεί λύση. Και το σίγουρο είναι, επειδή έχω μιλήσει πολλές φορές με τους προέδρους, με τα μέλη των σωματείων των σχολών οδηγών, ότι και αυτοί θέλουν τον εξυγχρονισμό της δουλειάς, αλλά πρέπει να γίνει με όρους και προϋποθέσεις, που και το επάγγελμα να μπορεί να σταθεί και ο κόσμος να είναι ευχαριστημένος από αυτό. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι δεν είναι λογικό να μην βρίσκεται λύση τόσο καιρό. Είμαι πεπισμένος ότι σύντομα και από τη συνάντηση που κάναμε με τον Υπουργό θέλουν να βρεθούν λύσεις. Και πιστεύω ακράδαντα ότι θα βάλεις όλες εκείνες τις δομές που χρειάζονται ώστε αυτή τουλάχιστον η πρώτη φουρνιά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο ή όσο γίνεται πιο σύντομα να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εμείς προσβλέπουμε πάρα πολύ συνεργασία με την περιφέρεια. Έχουμε κάνει μια πρώτη κουβέντα και νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε σπουδαία πράγματα όχι μόνο για τον κλάδο των σχολών οδηγών αλλά και γενικότερα για την περιφέρεια της Αττικής. Θέλω και πάλι να σε ευχαριστήσω που είσαι σήμερα μαζί μας και να σου ζητήσω και εγώ να κάνεις ό,τι μπορείς για να λύσουμε τα προβλήματα αυτού του κλάδου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι σήμερα μαζί μας.